Καλησπέρα σα. Δεύτερη μέρα εξετάσεων για τα γενικά λύκεια σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με το μάθημα τη βιολογία, όπου τα θέματα χαρακτηρίζονται πολύ απαιτητικά. Α περάσουμε στι αναλυτικέ απαντήσει. Στο θέμα Α, που ήταν τα πολλαπλή επιλογή, το Α1 είναι το Γ, το Α2 το Β, το Α3 το Β, το Α4 το Γ και το Α5 το Δ. Στο β 1 ε, υπήρχε μια αντιστοίχηση για ένα διάγραμμα. Στο Α είναι το νερό. Στο Β το υπεροξίδιο του υδρογόνου. Και στο Γ η καταλάση. Στο Β είναι πρωτενε. Ενώ το Γ η απάντηση είναι αμινοξέα. Και στο Δ έχουμε 20 διαφορετικά αμινοξέα. Και η θεωρία συμπληρώνεται από τη σελίδα 22 του τόμου Α του σχολικού βιβλίου. Στο Β2 έχουμε θεωρία. Ε, στο πρώτο υποερώτημα είναι από τη σελίδα 17 του τόμου Β του σχολικού βιβλίου. Στο ερώτημα Β, σελίδε 114 και 115 από τον τόμο Β του σχολικού. Στο ερώτημα Γ, σελίδα 142 του τόμου Α. Στο Β3 ε, είναι από τη σελίδα 125 στον τόμο Β. Στο Β4, η απάντηση είναι στο αδρόενδοπλασματικό δίκτυο, στο κυταρόπλασμα από ελεύθερα ρηβοσώματα, στα μυτοχόνδρια και στου χλωροπλάστε. Στο Β5, η θεωρία είναι από τη σελίδα 141, στον τόμο Β του σχολικού βιβλίου. Το θέμα Γ, το α υποερώτημα, συνέβη πρώτη μειωτική διαίρεση με μη διαχωρισμό στο 11ο ζεύγο ομόλογων χρωμοσωμάτων. Ε, στο Β έχουμε 38 χρωμοσώματα για τον οργανισμό. Στο Γ το κύτταρο Α έχει 40 μόρια DNA, ενώ το κύτταρο Β 36. Στο Δ ο γαμέτης Α έχει 20 χρωμοσώματα, ενώ ο γαμέτης Β 18 χρωμοσώματα. Στο Γ2 οι κοινοί κλόνοι σχετίζονται με τύπους γονιδίων που εκφράζονται σε όλα τα κύτταρα, για παράδειγμα τις RNA πολυμεράσεις, ενώ οι διαφορετικοί κλόνοι σχετίζονται με τύπους γονιδίων που εκφράζονται στα αντίστοιχα κύτταρα λόγω κυτταρικής διαφοροποίησης, για παράδειγμα η στα παγκριατικά ή η στα υπατικά. Στο ΓΑΜΑ 3, οι δύο γονιωματικέ βιβλιοθήκε θα έχουν διαφορέ που σχετίζονται με τα διαφορετικά φυλετικά χρωμοσώματα, τον ανεξάρτητο συνδυασμό των ομόλογων χρωμοσωμάτων και τον επιχιασμό. Στο ΓΑΜΑ 4, έχουμε άσκηση από το κεφάλαιο του Μέντελ. Για το χρώμα ματιών έχουμε φιλοσύνδετο γονίδιο. Με ΧΚ κεφαλαίο συμβολίζουμε το κόκκινο χρώμα το οποίο επικρατεί του λευκού. Το συμβολίζουμε με ΧΚ μικρό. Ενώ για το μήκο των κεραιών η αναλογία είναι 2 προ 1 μεταξύ μεγάλων και μικρών ε, κεραιών αντίστοιχα, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη θνησιγόνου. Μη ένα συμβολίζουμε το μικρό μέγεθος, μη δύο το μεγάλο και με μη τρία το θνησιγόνο και οι γονότυποι των γονέων είναι μη ένα μη τρία του αρσενικού και μη δύο μη τρία του θηλυκού. Ενώ για το φιλοσύνδετο το θηλυκό είναι χ χ μικρό, ενώ το αρσενικό χ κάπα κεφαλαίο ψη. Στον πίνακα φαίνεται η διασταύρωση και τα άτομα, οι γονότυποι των ατόμων που πεθαίνουν λόγω του θνησιγόνου. Ε, στο θέμα ΔΕΛΤΑ, το ΔΕΛΤΑ 1, το πρόδρομο MRNA παράγεται συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο με τη μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου. Η αλληλουχία του φαίνεται, ε, ενώ στο όριμο MRNA έχουμε την ίδια αλληλουχία χωρί το εσόνιο, που είναι υπογραμμισμένο. Στο ΔΕΛΤΑ 2 φαίνεται η αλληλουχία η οποία προκύπτει μετά την πέψη με περιοριστική ενδονουκλεάση, καθώ και τα μονόκλωνα άκρα που μένουν. Ε, στο Β τα κωδικόνια που μεταφράζονται είναι 5 τόνος ATG, AAA και GGG 3 τόνος, καθώς τα βακτήρια δεν κάνουν ορίμανση, επομένως αλλάζει το πλαίσιο ανάγνωσης και μεταφράζονται τα δύο κωδικόνια του εσονίου. Στο Δ φαίνονται οι προσανατολισμοί στις αλυσίδε. Στο Β είναι η αλληλουχία του mRNA που προκύπτει. Στο δ 4 παρατηρούμε ότι η αλληλουχία 8 νουκλεοτιδίων 3 τόνο CAGAGAGA5 τόνο του rRNA είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη τη αλληλουχία 5 τόνο GUCUCUCU3 τόνο τη 5 τόνο αμετάφραση περιοχή του mRNA. Συνεπώ, η κωδική αλυσίδα είναι η 4. Περνάμε στα μαθηματικά. Γεια σα. Τα θέματα των μαθηματικών σήμερα κάλυπταν μεγάλο εύρο τη ύλη δεν είχαν ιδιαίτερες εκπλήξεις και ήταν σωστά διαβαθμισμένα. Πάμε να περάσουμε στις απαντήσεις. Πάμε λοιπόν στο θέμα Α, το ερώτημα Α1 που είναι η απόδειξη στο σχολικό βιβλίο σελίδα 111, στο ερώτημα Α2 σχολικό βιβλίο σελίδα 104 και Α3 σχολικό βιβλίο σελίδα 128. Ε, στο α4 που είναι απαντήσει σωστού λάθους, τα τρία πρώτα είναι λάθος και τα δύο, το δέλτα και το ε, σωστό και σωστό. Στο θέμα Β, που έχουμε να βρούμε τη σύνθεση της H με τη J, βρίσκουμε το πεδίο ορισμού. Χ ανήκει DH H και H χ ανήκει in από όπου προκύπτει ότι έχουμε το μηδέν συνάπειρο. Βρίσκουμε και τον τύπο της σύνθεσης προκύπτει ότι είναι το 4-χ τετράγωνο προς χ για τα H τα θετικά. Στο Β2 ερώτημα, στο πρώτο, βρίσκουμε την παράγωγο ευτόνος του Χ, που έπειτα από κανόνα πηλίκου προκύπτει ότι είναι μείον Χ τετράγωνο συν 4 προς Χ τετράγωνο, το οποίο είναι μικρότερο του μηδενός για κάθε Χ στο μηδέν συνάπειρο. Συνεπώς, η F είναι γνησίως φθήνουσα στο μηδέν συνάπειρο. Ε, για το δεύτερο ερώτημα, το E είναι μικρότερο του π, η F είναι γνησίως φθήνουσα, συνεπώς F του E μεγαλύτερο του F του π. Ε, οπότε προκύπτει η ανίσωση. Το ε είναι θετικό, οπότε με απαλληφή προκύπτει το ζητούμενο. Στο β3, το όριο το χ τίνει στο 0 συν 4 μείον χ τετράγωνο προ χ ισούται με συνάπειρο. Συνεπώ, η χίσο με το 0 είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη τη f. Επίση, η f ΕΠ είναι συνεχή στο 0 συνάπειρο, αλλά δεν έχει άλλε κατακόρυφε. Για πλάγιε παύλα οριζόνται στο συνάπειρο έχουμε. Το όριο στο συνάπριο του F του χ δια χ μας δίνει μειονένα, 1, συνεπώς το λάμδα είναι μειονένα. 1. Το όριο στο συνάπριο του F του χ μειον λάμδα χ μου δίνει 0, συνεπώς η ψήσον πλην χ είναι πλάγια ασύμπτωτη της σε F στο συνάπριο. Στο β4 το όριο συνήμητον του 1 και χ τετράγωνο προς F του χ, είναι κλασικό όριο που η παράσταση μέσω συνήμερων απερίσταται. Συνεπώ ε, βρίσκουμε το όριο του 4 προ 4 πλυνχή τετράγωνο, το οποίο κάνει 0. Ε, και στη συνέχεια από την ιδιότητα των απολύτων προκύπτει από το κριτήριο παρεμβολή ότι το ζητούμενο όριο ισούται με 0. Ε, στο θέμα Γ, στο Γ1 έχουμε ένα απλό ολοκλήρωμα Χ επί F του Χ που αντικαθιστώντας την F του Χ προκύπτει το ολοκλήρωμα 1 και αχ χ Χ που εύκολα υπολογίζουμε μα δίνει ότι όλο αυτό ισού το με ένας είναι συνεπώ προκύπτει ότι η παράμετρο είναι α ίσο με 0. Στο ερώτημα γ2, η f διαμορφώνεται ω εξή. Ε, για να μιλήσουμε ε, για εφαπτωμένη στο χ ίσον 1 χρειαζόμαστε την παραγωγισμότητα στο 1. Βρίσκουμε το όριο στο 1 πλήν το του H f του χ πλήν f του 1 δια χ πλήν 1 το οποίο προκύπτει μειον 1 και αντίστοιχα το όριο στο 1 συν του f του χ μειον f του 1 προς χ πλήν 1 το οποίο ουστεί με μειον 1. Συνεπώς η f είναι παραγωγήσιμη με εφτόνο του 1 να ισούται με πλήν 1 το οποίο είναι και το λάμδα συνεπώς ορίζεται εφαπτωμένη. Η εφαπτωμένη στο 1 είναι ψ μείον f του 1 ίσον εφτών του 1 επί χ πλην 1, οπότε με αντικατάσταση προκύπτει η ψ ίσον μείον χ συν 2. Εφόσον ο λάμδα στο με μείον 1, η εφαπτωμένη ω μέγα με μείον 1, συνεπώς η γωνία 135 μοίρες. Στο γ3 ερώτημα, η εφτών χ είναι η 2 χ μείον 3 για τα μικρότερα του 1 και η 1 προς χ τετράγωνο για τα χ τα μεγαλύτερα ίσον του 1. Και για τα μικρότερα και για τα μεγαλύτερα του 1 η ευτόνος είναι αρνητική. Συνεπώ, η F είναι γνησίω φθήνουσα. Περνάμε στην επόμενη κάρτα. Γνησίω φθήνουσα. Συνεπώ και 1 προ 1. Το σύνολο τιμών είναι το 0 συνάπειρο. Για το γ 4, ερώτημα. Έχουμε για τα μεγαλύτερα ίσα το 1 η F είναι μείον ένα διαχύτη τετράγωνο. Η F2 στον οδύο διαχύτητη, η οποία είναι θετική για κάθε χή στον ασυνάπειρο. Άρα η F 2 στον οδυο η κερτή. Επομένω, η F ειναι κερτη επομενω η f που βρήκαμε πριν, η μείον χ 2, βρίσκεται κάτω από τη F με εξαίρεση το σημείο επαφή όπου ταυτίζονται το γράφημα της εφαπτωμένης και της σε φαίνεται ε, στο σχήμα μας. Θέλουμε το εμβαδό μεταξύ της ΣΕΦ, της εφαπτωμένης και του χιτώνος Χ. Συνεπώς θα το σπάσουμε από 1 έως 2 απόλυτο ΦΧ πλημψή της οποίας γνωρίζουμε το πρόσημο και από 2 έως ε απόλυτο ΦΧ Έπειτα από πράξεις προκύπτει ότι το εμβαδό ισούται με ένα δεύτερο τετραγωνικές μονάδες. Στο θέμα Δέλτα, στο Δέλτα 1, έχουμε την Z, θεωρούμε Z του Χ, την F του Χ πλην 2, δια Χ πλην 1 με τα Χ, τα διάφορα του 1, κοντά στο 1 βρισκόμαστε. Με πράξει προκύπτει ότι η F του Χ κάνει Z του Χ επί Χ πλην 1 συν 2 και από εκεί, παίρνοντα όρια, προκύπτει ότι το K ισούται με 3. Συνεπώς η F του Χ γίνεται ΕΛΕΝ του 2 μειον Χ μειον 1 δια Χ συν 3. Στο Δ2 η παράγωγο ισούται με μείον 1 δια 2 πλην χ συν 1 χ τετράγωνο, από όπου προκύπτει με πράξη το κλάσμα, και το πρόσημο τη εφτόνος και συνεπώ η μονοτονία τη F. Θεωρούμε διάστημα 0 έω 1 τρίτο για να μα διευκολύνει και στο επόμενο ερώτημα. Βρίσκουμε το σύνολο τιμών που είναι μείον άπειρο κόμμα τρίτα για το α1 και για το α2 μείον άπειρο κόμμα 2. Το 0 ανήκει και στο F του Α1. Άρα υπάρχει χ1 στο Α1 τέτοιο ώστε το F του Χ1 να στο με 0. Είναι μοναδικό το χ1 λόγω μονοτονία. Το ίδιο και για το Α2. Το 0 ανήκει στο F του Α2. Άρα υπάρχει μοναδικό χ2 όπου το F του Χ2 να κάνει 0. Στο ερώτημα ΔΕΛΤΑ 3 η F είναι συνεχίσει στο Χ1,1 τρίτο. Είναι παραγωγή μου στο ανοιχτό Χ1,1 τρίτο. Οπότε περνάμε στην επόμενη κάρτα. Από θού του υπάρχει ξύ στο χ 1,1 τρίτο, τέτοιο ώστε το εφτόνο ξύ να είστε με 3f το 1 τρίτο προ 1 3 3χ1. Στο δ4 στο πρώτο, f και Z κεφαλαίων είναι αρχικέ τη f, συνεπώ f του χ ισούται τζ του χ συν C. Στη σχέση αυτή, αν βάλουμε μία φορά όπου χ το χ1, θα προκύψει ότι το σ έστω f χ1 μείον τζ χ1 και αν βάλουμε το όπου χ το χ2, θα προκύψει αντίστοιχα ότι το σε σου 2 μειον 2. Συνεπώ το ζητούμενο εύχει 2 και τζχ 1 ισούται με 0. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα που ήθελε ιδιαίτερη προσοχή και σκέψη, έχουμε το εξή. Θεωρούμε στην άρτη χ1 ευχή χ2 ευχή κεφαλαιο μείον χ1 μείον χ2 συν 2 χ. Βρίσκουμε το ΚΑΠΑ 1 όπου με απλοποιήσει προκύπτει χ2 τζέχη 2 συν χ1 χ χ2. Ε, βρίσκουμε το κχ 2 αντίστοιχα. Από θούμου μου στο χ 1 χ 2 για την F κεφαλαίο προκύπτει ότι υπάρχει Ξ τέτοιο ώστε f μικρό να ισούται F2 fχ F1 δια Χ2 Χ1. συνεπως το F2 κεφαλαίο να ισούται με f επί Χ2 Χ1. Όμω στο Χ1H2 η F του Χ είναι θετική από το πρώτο ερώτημα το F του 1 κάνει 2. Συνεπώ το K του Χ1 είναι αρνητικό και το K του Χ2 είναι θετικό. Άρα, από θεώρημα Μπολτζάνο, στο Χ1 Χ2 υπάρχει Χ0, στο ανοιχτό Χ1 Χ2, τέτοιο ώστε K του Χ0 να ισούται με 0. Άρα, το ζητούμενο. Χρειαζόμαστε τη μοναδικότητα. Συνεπώ, πάμε στην επόμενη κάρτα. Βρίσκουμε το K τόνο του Χ που είναι χ1 ευχή συν χ2 ευχή συν 2, το οποίο είναι μεγαλύτερο του μηδενό, εφόσον η f από το πρώτο ερώτημα στο διάστημα χ1 χ2 είναι θετική λόγω του συνόλου του μόν, τα χ1 χ2 είναι επίση συν 2 στην επόμενη ποσότητα k τόνο είναι θετική, άρα η καπα είναι γνησίω άφηστο στο χ1 χ2 και συνεπώ το χ 0 για το οποίο συζητάγαμε πριν είναι μοναδικό. Το τελευταίο ερώτημα ήθελε ιδιαίτερη σκέψη και προσοχή. Αυτά με τα μαθηματικά. Ε, περνάμε στα αρχαία ελληνικά με την κυρία Παγωμένου. Γεια σας. Τα θέματα των αρχαίων κρίνονται προσιτά με ιδιαίτερη προσοχή στο άγνωστο κείμενο όσον αφορά τη μετάφραση που φέρει το παίρνει και 20 μονάδες. Το διδαγμένο κείμενο αποτέλεσε προτινόμενο διαγώνισμα του φροντιστηρίου μας, το οποίο δημοσιεύτηκε στη Νέα Κρήτη στις 22 Πέμπτου. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Α1α ενα λάμδα, λάμβδα, λάμδα, 3 σωστό. Ε, α1 β. Α1 β3. Β1. Ο συλλογισμό του Αριστοτέλη αποδεικνύει ότι η πόλη είναι η τελειότερη μορφή κοινωνία και αποβλέπει το ανώτερο από όλα τα αγαθά στην ευδαιμονία. Ακολουθεί πορεία από τα γενικά στα ειδικά με ένα παραγωγικό συλλογισμό που μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους συλλογισμούς. Πρώτη προκείμενη. Κάθε κοινωνία μορφή κοινωνική συνύπαρξη αποβλέπει σε ένα αγαθό. Πάσαν κοινωνία αγαθού την ως και συναισθηκεία. Δεύτερη προκείμενη. Η πόλη κράτο είναι μια κοινωνία μορφή κοινωνική συνύπαρξη. Πάσα πόλη ορόμεν κοινωνία την ανούσα. Συμπέρασμα, όλε οι κοινωνίε αποβλέπουν σε κάποιο αγαθό και οι κυριότερη από όλε τι κοινωνίε αποβλέπει στο κυριότατο από όλα τα αγαθά. Πάσε με ένα αγαθού την στο χάζονται και του κυριοτάτου πάντων. Το δεύτερο μέρος του συμπεράσματο ότι η πόλη κράτο είναι ανώτερη μορφή κοινωνία που αποβλέπει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά συνάγεται από τον υπονοούμενο συλλογισμό πρώτη προκείμενη Κάθε κοινωνία, μορφή κοινωνική συνύπαρξη, αποβλέπει σε ένα αγαθό. Πάσα κοινωνία αγαθού την έννοια και συναισθηκεία. Δεύτερη προκείμενη, η πόλη κράτο είναι ανώτερη μορφή κοινωνική συνύπαρξη, γιατί εμπεριέχει όλε τι άλλε μορφέ κοινωνία. Η πασόν κυριοτάτη και πάσα περιέχουσα τα σάλα. Συμπέρασμα. Η πόλη είναι μια μορφή ανώτερη κοινωνική συνύπαρξη, η Πασόν που περιέχει όλε τι άλλε, πάσα περιέχουσα τα άλλε και αποβλέπει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά του Κυριοτάτου πάντων. Είναι δε η κοινωνία, η πολιτική. Στον ορισμό αυτό μπορούμε να διακρίνουμε το προσεχέ γένο τη έννοια πόλη και την ειδοποιώ διαφορά τη. Συγκεκριμένα το προσεχέ γένο, δηλαδή η ευρύτερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται η έννοια, είναι ο όρο κοινωνία, κοινωνία την ανούσα. Η λέξη αυτή γεννήθηκε από το ρήμα Κοινωνώ, που σήμαινε συμμετέχω σε κάτι, παίρνω μέρο σε κάτι μαζί με κάποιον άλλον. Όταν το σκεφτούμε έτσι, κατανοούμε καλύτερα τη σημασία τη πολιτική κοινωνία. Από την άλλη, η διαφορά τη πόλη, δηλαδή το ιδιαίτερο κοινογνώρισμα που διαφοροποιεί την έννοια του γένου, από τι όμοιε τη έννοιε, ώστε να προκύψει οριστέα, έννοια είναι το αγαθό στο οποίο αποβλέπει. Το αγαθόν για τον Αριστοτέλη δεν είναι ένα και μοναδικό, είναι κατά περίπτωση διαφορετικό. Σχόλιο φάκελο υλικού, σελίδα 154. Η Πασόν Κυριοτάτη και Πάσα Περιέχουσα Τα Σάλα, σχολικό βιβλίο, φιλοσοφικό λόγο, σελίδα 167-168. Η ειδοποιώ διαφορά ανάμεσα στι άλλε μορφέ συμβίωση και στην πόλη είναι ποιοτική, κυριοτάτη, ποσοτική, περιέχουσα και ανωτέρου σκοπού, καθώ ο υπέρτατο σκοπό τη πόλη υπερβαίνει του επιμέρου σκοπού των μορίων υποσυνόλων τη πολιτική κοινωνία. Με τη φράση κυριωτά του πάντων, ο Αριστοτέλης εννοεί το υπέρτατο αγαθό, στο οποίο αποβλέπει η πόλη, δηλαδή την ευδαιμονία του συνόλου των πολιτών. Η ανωτερότητα αυτού του αγαθού αποδεικνύει και την ανωτερότητα τη ίδια τη πόλη έναντι των άλλων κοινωνιών. Με άλλα λόγια, εφόσον η πόλη είναι η κυριοτάτη όλων των κοινωνιών και το αγαθό στο οποίο στοχεύει είναι το κυριότατο όλων των άλλων αγαθών. Από την εισαγωγή των ηθικών οικομαχίων είδαμε τις ερμηνείες που έδωσαν στον όρο ευδαιμονία διάφοροι φιλόσοφοι, όπως και την ερμηνεία του Αριστοτέλη. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η ευδαιμονία δεν είναι κατάσταση, αλλά διαρκής ενέργεια της ψυχής, με τους κανόνες της τέλειας αρετής. Οι πράξει του ατόμου είναι πολιτικέ πράξει, καθώ ενεργεί ως μέλο τη πολιτική κοινωνία και έχουν πολιτικέ συνέπειε εφόσον οδηγούν την, στην ευδαιμονία του πολιτικού συνόλου. Σχόλιο φακέλου υλικού για το FZIN και την Αυτάρχεια, σελίδα 154. Β2. Στο απόσπασμα του ανώνυμου του Ιαμβλίχου τίθεται μια υποθετική άποψη που αφορά κάποιον υπεράνθρωπο και του αποδίδει τα εξή χαρακτηριστικά. Άτρωτο, απρόσβλητο, από αρρώσχε και άλλα παθήματα, χαλίβδινο με υπερφυσικές σωματικέ δυνάμει, τα οποία του εξασφαλίζουν πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με του άλλου και χωρί συνέπειε όταν παραβαίνει τον νόμο. Ακόμα και αν υπάρξει ένα τέτοιο υπεράνθρωπος, δεν μπορεί να επιπλέψει χωρί νόμο και δίκαιο, διότι θα φανιζόταν εξαιτία τη συσπήρωση όλων των άλλων που διαθέτουν καλή διοίκηση και αριθμητική υπεροχή. Στο κείμενο αναφορά το θέμα είναι ποιοι πρέπει να έχουν την εξουσία μέσα σε ένα κράτο και τίθεται το ερώτημα αν πρέπει να την ασκούν οι πολλοί και όχι οι λίγοι και άριστοι. Για να γίνει αντιληπτή αυτή η άποψη, ο φιλόσοφο προσφεύγει στην αναλογία και παρουσιάζει τρία παραδείγματα. Εκ των οποίων το δεύτερο αφορά τη μυθολογία. Ω περ έναν άνθρωπον έω περιταήθηκε τη Διανία. Το παράδειγμα αυτό με την υπερφυσική δύναμη με πολλέ αισθήσει, ισορρευμένη αρετή και εξυπνάδα, εκφράζει την έννοια τη δύναμη και τη υποροχή. Επομένω, οι πολλοί γίνονται σαν ένα άνθρωπο με πολλά όργανα και αισθήσει, ηθικέ και πνευματικέ ικανότητε. Όλα αυτά λειτουργούν αθρηστικά. Συνεπώ οι απόψει και των δύο συγγραφέων συγκλίνουν ω προ την υπεροχή του συνόλου και τα αποτελέσματά τη, αποκλίνουν όμω ω προ τον συμβολισμό των παραδειγμάτων. Στον ανώνυμο, ο υπεράνθρωπο δεν ανήκει στο σύνολο, ενώ στον Αριστοτέλη εκπροσωπεί το σύνολο. Β3. Οπτική ορόμεν, σύσταση συναισθηκή. Αν λάθο, αλήθεια, αν δοχείο ενδέχεται ποδήλατο, πολύποδα. Β4. 1Β, 2Β, 3Α, 4Α, 5Β. Πάμε στο άγνωστο. Γάμα 1. Σοκράτη για όλα τα φυτά σχεδόν είναι ο ίδιος τρόπος και για όσα φυτρώνουν από τη γη και για τα ζώα και για τον άνθρωπο. Γιατί στα φυτά αυτό γίνεται ευκολότατα για εμάς, όσοι καλλιεργούμε τη γη, το να προετοιμάσουμε δηλαδή τα πάντα να τα φυτεύουμε και το ίδιο το φύτεμα. Όταν όμω μεγαλώσει αυτό το οποίο φυτεύτηκε μετά από αυτό, η φροντίδα του γλασταριού είναι πολύ και δυσχερή και δύσκολη. Έτσι όμω φαίνεται ότι ισχύει και για του ανθρώπου. Από τι δικέ μου καταστάσει, εγώ συμπεραίνω και για τα άλλα. Διότι και για μένα αυτή, για αυτόν εδώ το γιο, πρέπει να την ονομάζομαι είτε φύτεμα είτε γέννησή του. Έχει γίνει από πολλά ευκολότατη η ανατροφή όμως και δύσκολη και πάντα με φόβο για μένα που φοβάμαι για αυτόν ερμηνευτική του αγνώστου ΓΑΜΑ 2. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από το έργο του Πλάτωνος Θεάγης, συνομιλούν Σωκράτης με τον Δημόδοκο, που παρουσιάζει τους προβληματισμούς του, αφού ο γιος του θέλει να μαθητεύσει κοντά σε κάποιον σοφιστή. Συγκρίνοντας την καλλιέργεια των φυτών με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τονίζει τη δυσκολία παρέμβασης μετά την αύξηση του φυτού, αλλά και κατά την ανατροφή του παιδιού. Προχωρώντα, ο Τιμόδοκο αναφέρει στο Σοκράτη την αξίωση του γιού του Θεάγη, την οποία θεωρεί εσφαλμένη αφού ο μετά την παρότρινση κάποιων συνομιλίκων και συμπατριωτών του επιθυμεί να γίνει σοφό και γι' αυτό το λόγο αξιώνει από τον πατέρα του να πληρώσει χρήματα ώστε να αναλάβει την εκπαίδευσή του κάποιο σοφιστή. Και κάνουμε παραπομπή στο κείμενο. Γάμα 3. Έχει σχέση ράστον, ράδιον, ράων, αγενεί, αγενού. Επιθυμεί, επιθυμεί, το άστι, τα άστι, καταβυσσόμενοι, πάλε, καταβυσσόμενοι. Πάλι παλέτερον, επιμεληθήν, επιμεληθέντων, ω τι ήτινε. Γάμα 4α. Τον αυτόν ομοιόπτωτο ονοματικό προσδιορισμό επιθετικό στον τρόπο. Τούτο υποκείμενο το γίνεται. Ονομάζει τελικό απαρέφατο ω υποκείμενο στο απρόσωπο δι. Πάντων ετερόπτωτο ονοματικό προσδιορισμό γενική διαιρετική από το ράστι. Ιστοάστη άστι, επιρηματικό εμπρόθετο προσδιορισμό που δηλώνει κίνηση σε τόπο στο καταβαίνοντε. Μη έμεσο αντικείμενο το παρέχει. Σοφών, κατηγορούμενο στο αυτόν μέσω του ποιηση γαμα Γ4 β. Δημόδοκο έλεγεν ότι η δε τότε παρούσα επιθυμία τούτο πάνει αυτόν φοβή ή φοβή. Αυτά από τα αρχαία ελληνικά, αναλυτικές απαντήσεις στο νέακρήτη.gr και στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Καλή επιτυχία.